Αδελφοί μου, ψυχοσάββατο και η στρατευόμενη εκκλησία παρακαλεί και προσεύχεται για την θριαβεύουσα. Όμως, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι και οι νεκροί μας προσεύχονται και παρακαλούν για εμάς. Την Κυριακή της Απόκρεο γιορτάζουμε τη μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας και της τελικής κρίσης και μας θυμίζει ότι όποιος κρίνει πριν τη Δευτέρα Παρουσία, έτσι θα κριθεί και αυτός από τον Κύριο. Στα αποστολικά αναγνώσματα θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να μας λέει γιατί δεν θα φάμε κρέας τη Σαρακοστή. Ο Χριστός δεν δίνει σημασία στα φαγητά, αλλά όταν στερούμαστε κάτι παραπάνω είμαστε ανώτεροι. Στο Ευαγγέλιο θα δούμε τον ερχομό του Κυρίου πλέον, με όλη τη δόξα του και πώς θα χωριστούν τα πρόβατα από τα ερήφια. Κάτι που περιμένουμε χιλιάδες χρόνια και θα δούμε τον Κύριο να μας ρωτά εάν ελεήσαμε, αν φιλοξενήσαμε, αν ταΐσαμε, αν δώσαμε ένα ποτήρι νερό στον αδελφό μας ή αν τον επισκεφθήκαμε στο νοσοκομείο ή στη φυλακή. Γιατί αν τα κάναμε αυτά στον συνάνθρωπό μας, τα κάναμε στον ίδιο τον Κύριο. Να ευχόμαστε να μας δώσει όσο χρόνο χρειαζόμαστε για μετάνοια και για προετοιμασία για να κερδίσουμε τη Βασιλεία Του. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Ψυχοσάββατο. Θυμηθήκαμε για άλλη μια φορά τους εκκοιμημένους μας, τη στρατευόμενη εκκλησία εμείς. Θυμήθηκε τη θριαμβεύουσα, η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι, γι' αυτό και παρακαλούμε για όλους να είναι στη θριαμβεύουσα. Την Κυριακή της Απόκρεο, θυμάστε κάθε χρονιά, γιορτάζουμε τη μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας, της τελικής κρίσης. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι οι χριστιανοί, αλλά κυρίως όσοι έχουν δικαστεί και καταδικαστεί άδικα, καταλαβαίνουν τι θα πει τελική κρίση, γιατί σε αυτή την τελική κρίση, που θα είναι δίκαια, θα είναι του Χριστού, θα δικαιωθούν. Πολλές φορές εκκλείσουμε όταν άνθρωποι εντός εισαγωγικών πνευματικοί κάνουν από μόνοι τους την τελική κρίση. Παραδείγματος χάρη λένε, αν δεν κάνεις αυτό θα πας στην κόλαση. Αν κάνεις εκείνο θα πας στον παράδεισο. Αυτά τα λόγια είναι εντελώς που είναι άσχετα, έτσι, εντελώς με την πίστη μας. Έχουν μια μεγάλη παγίδα μέσα. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος κρίνει πριν την κρίση, πριν την τελική κρίση, πριν τη Δευτέρα Παρουσία και παίρνει το όνομα και τη θέση του κριτή, του μοναδικού, που λέει στο πιστεύω κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, αυτός ο άνθρωπος πέφτει σε εκείνο ακριβώς το χωρίο που λέει μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και μάλιστα λέμε το μέτρο που κρίνετε θα κριθείτε κι εσείς, δηλαδή φανταστείτε, ένας άνθρωπος σηκώνει το ανάστημά του και να λέει σε κάποιον θα πάει στην κόλαση, πώς θα κριθεί εκείνος, έτσι. Δίκαια πάντοτε. Συνεπώς, όποιος έχει συκοφαντηθεί ή κριθεί αδίκως, καταλαβαίνει την αξία πρώτος της τελικής κρίσεως, αλλά και μετά ο κάθε χριστιανός καταλαβαίνει, ελπίζει σε αυτή την κρίση, γιατί η κρίση αυτού του κόσμου, των ανθρώπων και οποιονδήποτε ανθρώπων, είναι ελλιπής. Ελλιπέστατη, ακόμα και πολλές φορές, τις περισσότερες ίσως, με κίνητρο και υστεροβουλία. Σε αυτήν όμως την τελική κρίση που θα παρακολουθήσουμε στο γεωγραφικό ανάγνωσμα, ισχύουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς ή τα παραθεωρούμε, προτάσσοντας κάποια άλλα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μας, ή και δεν τα ζούμε καν. Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι τα έχουν μέσα τους αυτά που ζητάει ο Κύριος στην τελική κρίση. Δηλαδή, έχουν το να δώσουν ένα ρούχο σε κάποιον, έχουν το να δώσουν ένα φαγητό, έχουν το να δώσουν λίγο νερό, έχουν το να πάνε στο νοσοκομείο, έχουν το να φιλοξενήσουν, έχουν. Αλλά, δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων που είναι μέσα στην Εκκλησία δεν το έχουν καθόλου. Την Κυριακή που μας έρχεται σταματάμε και την κρεοφαγία αγιογραφικώς. Το λέω αγιογραφικώς γιατί στην
επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου την πρώτη, θα δούμε εκεί, γιατί δεν θα φάμε κρέας τη Μεγάλη Σαρακουστή. Γιατί μερικοί ακόμα διαρωτώνται και λένε, γιατί να μην φάω κρέας, να μην φάω αυγό. Ή όπως λένε, γιατί να νηστέψω Τετάρτη Παρασκευή, να νηστέψω Πέμπτη και Σάββατο, όπως ήταν παλιά. Αλλά αυτά θα μας τα αποσαφηνίσουν τα αναγνώσματα. Γενικώς, αδερφοί μου, η ζωή είναι ωραία και είναι και πιο ωραία κοντά στον Χριστό. Όταν χρειαστεί, και το λέω αυτό για την τελική κρίση, να κριθούμε για να σταματήσει πλέον η αμαρτία και να είμαστε εκτός από την ταλαιπωρία αυτή. Γιατί η ζωή αυτή σημαίνει ταλαιπωρία παράλληλα, έτσι. Πολλές φορές λέμε να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε, να κάνουμε πράγματα εδώ, αλλά ξεχνάμε ότι ζώντας και ευτυχώντας εδώ, ακόμα και αν ευτυχήσεις. Παράλληλα ταλαιπωρείσαι, γιατί πονάς, γιατί διψάς, γιατί πεινάς, γιατί έχεις ανάγκες, πρέπει να κοιμηθείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις πάντοτε, γιατί. Συνεπώς ο άνθρωπος που ζητάει αυτή τη ζωή και φοβάται την τελική κρίση όχι από ευλάβεια, δηλαδή εδώ πας σε ένα δικαστήριο και φοβάσαι να παρασταθείς όχι γιατί έκανες κάτι, αλλά γιατί είναι απέναντί σου κάποιοι άνθρωποι. Όχι από ευλάβεια προς τον κριτή, αλλά από το να μην διακοπεί αυτή η ζωή, από τον φόβο αυτόν. Βέβαια θα υπάρξει η κρίση η τελική, θα γίνει επίσημα δηλαδή, βέβαια εν ρηπεί οφθαλμού, δηλαδή μέχρι να υποκλείσει τα μάτια σου θα έχει γίνει η κρίση, δεν θα κρατήσει πολλή ώρα, αλλά και να ξέρει ο οποιοσδήποτε ότι αν πεθάνει τώρα, αυτή τη στιγμή, λίγο πιο μετά, το βράδυ, το πρωί κτλ., η κρίση γι' αυτόν η μερική έχει συμβεί ήδη. Όλοι βέβαια όσοι πέθαναν και όσοι θα πεθάνουν, αλλά και ακόμα όσοι θα έχουν πεθάνει στην τελική κρίση, θα είναι εκεί, παρουσία. Στο δευτερόλεπτο αυτό, στο κλάσμα του δευτερολέπτου αυτό. Θα είναι παρόν όλοι. Όλοι πριν, όλοι νυν και όλοι ακόμα και αυτοί που ζουν δηλαδή, που θα ζουν την ημέρα και την ώρα που θα γίνει η τελική κρίση. Το πώς θα γίνει βέβαια θα το δούμε εδώ, όπως και θα δούμε όπως σας είπα, γιατί νηστεύουμε έτσι ώστε να μην αμαρτάνουμε στη συνείδηση των ανθρώπων που είναι, θα λέγαμε, πιο ευαίσθητοι. Σας το λέω αυτό γιατί θυμίζω ότι στον κύκλο των 12 μαθητών οι μαθητές δεν νήστευαν, έτσι. Και θα έλεγε κανείς πώς καθιέρωσαν την νηστεία αφού δεν νήστευαν αυτοί. Εκείνοι δεν νήστευαν όμως γιατί είχαν μαζί τους τον Χριστό. Θα μπορούσαμε και εμείς έτσι να κάνουμε, επειδή έχουμε τον Χριστό μαζί μας, να μην νηστεύουμε. Να μην περιοριζόμαστε, να μην κάνουμε τίποτα. Αλλά όπως θα δούμε εδώ, θα σκανδαλίζαμε τους αδύνατους αδερφούς, οι οποίοι είναι πολύ αδύνατοι, έτσι. Εννοώ με όμικρον γιώτα, είναι οι πιο πολλοί είναι αδύνατοι. Εμείς είμαστε αδύνατοι και δεν είμαστε δυνατοί και θα είχαμε πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα θα είχαμε, πάμε να δούμε σιγά σιγά. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 8 κεφάλαιο, 8 στίχο, με 9 κεφάλαιο, δεύτερο στίχο. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Βρώμα λέει, δε ημάς, ου παρήσει το Θεό. Λέει παιδιά, το φαγητό λέει, δεν μας κάνει να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό. Άντσι. Τι σημασία να δώσει ο Θεός στα φαγητά, στα φαγιά που λέμε κι εμείς. Ούτε γάρ λέει αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν μη φάγομεν υστερούμεθα. Και αν φάμε λέει δεν θα ψηλώσουμε, βέβαια αφήνουμε την περίοδο της ανάπτυξης του ανθρώπου που κρατάει λίγα χρόνια, ούτε λέει θα γίνουμε καλύτεροι, πιο ψηλοί, πιο ωραίοι εξωτερικά, σωματικά αλλά και πνευματικά, αλλά λέει και όταν υστερηθούμε, πάλι λέει αν δεν φάμε, πάλι λέει τότε δεν θα χάσουμε. Θέλει να πει ότι η αρετή είναι μέσα μας, η αγάπη προς τον Θεό είναι μέσα μας. Μπορεί ένας να φάει και να αγαπάει, μπορεί ένας να μην τρώει και να μην αγαπάει. Βλέπετε όμως λέει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μήπως η εξουσία η μόνο αυτή πρόσκομα γίνεται της ασθενούς και ας υποθέσουμε λέει ότι εσείς έχετε αυτή την ελευθερία και λέτε εγώ αγαπάω τον Θεό και δεν με περιορίζει τίποτα.
μια λέει, αν εσείς φάτε κρέατα, ή όπως τότε υπήρχε και ένα θέμα, τότε οι χριστιανοί ήταν αστέρια, δεν ήταν όπως τώρα. Θυμάστε με το περιστατικό, βγήκαν οι ειδωλολατρικά κρέατα ραντισμένα με αίματα από τους ναούς των ειδώλων στην αγορά και οι χριστιανοί δεν πήγαν να τα φάνε. Τα αφήσαν στην άκρη. Βέβαια είπαν κάποιοι, θα κάνουμε το σταυρό μας και θα τα φάμε, δεν πειράζει. Αλλά λέει, προκειμένου να σκανδαλίσουμε τους άλλους που δεν μπορούν και λένε, όχι αυτά είναι βρώμικα, δεν θα τα φάμε. Έτσι λέει και ένα σήμερα για το κρέας που νηστεύει. Λέει, όχι, επειδή τώρα είναι οι μέρες νηστείας, θα νηστέψουμε. Και αυτό θα νηστέψουμε λοιπόν όλοι. Και όσοι μπορούμε να υπερτέλουμε και όσοι δεν μπορούμε. Γιατί θα γίνει αυτό, λέει, εάν γάρτης είδησε τον έχοντα γνώσιν, εν ειδωλείο κατά κείμενο. Αν κάποιος δει εσένα, λέει, ο οποίος ξέρεις, γνωρίζεις, ότι κάθισε και τρως, οχι η συνείδηση αυτού ασθενούς όντως οικοδομηθήσετε, εις το τα ειδωλόθητα εστίν. Δεν θα πει αυτός, α και τι πειράζει, πάμε σήμερα να φάμε, θα λέγαμε εμείς, στον τάδε ειδωλολάτρη. Έκοψε κρεατάκι καλό, φρέσκο, αν το φάμε, τι πειράζει. Δημιουργείται με λίγα λόγια ένα ζήτημα, το οποίο αλλιώς ήταν όταν ο Χριστός δεν νηστεύει με τους μαθητές του και αλλιώς να μην νηστεύει τρώγοντας κρέατα, ειδωλολατρικά ή πηγαίνοντας εδώ και εκεί, χωρίς να προσέχεις, ειδικά όταν είναι μέρες τέτοιες, καταλάβετε, γι' αυτό τώρα μπαίνουμε στο νόημα αυτό. Και απολύτε, λέει ο ασθενών αδερφός, επί τη γνώση διόν Χριστός απέθανε. Και θα χαθεί, λέει ο αδερφός αυτός, θα σκανδαλιστεί και εσύ θα πάρεις το κρίμα γιατί ο Χριστός πέθανε γι' αυτόν, που είναι λίγο πιο ασθενής. Έτσι. Εμφανίστηκε ο Θεός στον Πέτρο και λέει, Πέτρο λέει, εσύ αυτά που ο Θεός τα αγίασε, εσύ μην τα συχαίνεσαι. Άρα δεν νηστεύουμε γιατί συχαινόμαστε το κρέας και μάλιστα με ένα κουμπί αυτές τις μέρες. Όχι. Τα πάντα είναι καλά, έτσι, αδερφοί μου. Δεν είναι κακό το κρέας στην νηστεία και μετά είναι καλό. Ή δεν κάνουμε αυτό που λέμε μερικοί, λένε, άτα και εμένα τα ζωάκια τα σκοτώνετε για να φάτε. Αφού έτσι έγινε. Εκτός παραδείσου βέβαια και μετά. Αλλά όταν γίνεται κάτι, προσέξτε, που μπορούμε να κάνουμε, όταν το στηριχθούμε και αυτό, τότε ο αγώνας είναι ανώτερος. Δηλαδή, μπορώ να φάω κρέας, αλλά επειδή το στερούμε εκεί ο θελός, τότε είμαι ανώτερος άνθρωπος. Έτσι. Δεν συχαίνομαι το κρέας, τα αυγά, το γάλα κτλ. Αλλά τι, τα στερούμε, ενώ μπορώ να τα φάω, για να γίνω ανώτερος, για να προσφέρω στον αδερφό, για να μην σκανδαλίσει ο αδερφός. Δηλαδή αυτό που λέμε, ξεβολεύομαι για να βολευτεί ο άλλος, έτσι, πάντα προς το καλό. Διότι αν γινόταν στην ανάποδη αυτό, θα είχαμε παρανομία. Ούτω δε λέει αμαρτάνοντες στους αδερφούς και τύπτοντες αυτόν τη συνείδηση, να στενούσαν εξ ιστό να αμαρτάνεται. Έτσι λοιπόν άμα κάνετε, λέει, και σκανδαλίζονται οι αδερφοί οι οποίοι λένε, ξεκάθαρα, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, ξέρουμε τώρα, είναι νηστεία, δεν θα φάμε. Βέβαια, πάντοτε, κάτι το οποίο αναφέρεται και μέσα, θα το πούμε κιόλας, πάντοτε η νηστεία για τον καθένα, ενώ υπάρχει ένας τύπος, είναι διαφορετική, το ξέρετε, έτσι. Έχουμε νηστευτές αδερφούς, οι οποίοι δεν τρώνε τίποτα τη Μεγάλη Σαρακοστή, μόνο ψωμί και νερό. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό όμως. Ή έχουμε ασθενείς, οι οποίοι θα φάνε, και αυτό επίσης δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Να πούν, θα φάω κι εγώ. Υπάρχει ένα μέτρο. Διόπερ λέει όμως, προσέξτε, ή βρώμα σκανδαλίζει τον αδερφό σου, τον αδερφό μου λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή αν αυτό όμως σκανδαλίζει τον αδερφό μου, που μη φάω κρέας στον αιώνα, ή να μην τον αδερφό μου σκανδαλίσω. Δεν θα φάω κρέας, ενώ μπορώ να φάω, για να μην σκανδαλιστεί ο αδερφός μου. Και όταν λέμε σκανδαλιστεί, θυμάστε, δεν είναι ο σκανδαλισμός δεν είναι η οποιαδήποτε προσωπική παρεξήγηση. Α, εγώ δεν μ' αρέσει που είσαι ψηλός, σκανδαλίζομαι. Δεν μ' αρέσει που είσαι χοντρός, σκανδαλίζομαι. Δεν μ' αρέσει που είσαι άσχημος, σκανδαλίζομαι. Αυτά είναι προσωπικά. Ο σκανδαλισμός είναι όταν πέσουμε, δηλαδή γίνει κάτι και ο αδερφός πέσει στην αίρεση, τον οδηγήσουμε στην αίρεση, στην αμαρτία, του κάνουμε δηλαδή να χάσει το δρόμο του, αυτό που λέμε. Γι' αυτό και σκανδαλίζεται. Αλλιώς όλα τα άλλα, αδερφοί μου, τα περίεργα που γίνονται είναι ακριβώς περίεργα για ανθρώπινα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το μέτρο. Το μέτρο λοιπόν είναι ότι μπαίνουμε στην νηστεία.
Το μέτρο είναι ότι όταν νηστέψεις δεν θα σκανδαλιστεί κανείς, γιατί θα πεις, αφού έχουμε νηστεί, ανηστεύει. Τι είναι. Έτσι, ακόμα και έξω να πας, κάπου που δεν νηστεύω. Και επίσης, ευχαριστώ, εγώ θέλω σήμερα καλαμαράκια, θα σου πούν γιατί καλαμαράκια, έχουμε την καλύτερη πιζόλα. Νηστεύω, ευχαριστώ, δεν σου πει τίποτα κανείς. Το ότι φοβάσαι καμιά φορά να το πεις, γι' αυτό σου λένε μετά. Όταν το πεις, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Νηστεύει, νηστεύει. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρχίζει και η βιομηχανία τώρα η πανταχού να κάνει νηστήσιμα φαγητά. Όλοι πέσαν τώρα στην νηστεία. Αρκεί να το πιστεύεις αυτό που κάνεις. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε για τους Τούρκους. Θυμάστε, αν ένας Έλληνας πιστεύει αυτό που κάνει και πάει μπροστά σε έναν Τούρκο, ο Τούρκος θα το σεβαστεί. Αν όμως το δει ότι είναι ό,τι να είναι, δεν θα το σεβαστεί ο Τούρκος. Θα πει δεν είναι αυτός Έλληνας, δεν είναι χριστιανός, αυτός είναι ό,τι να είναι. Και θα του ανεβεί πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, φτάνουμε τότε λέει, ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να δείξει ότι αυτά τα λέει από εξουσία και όχι έτσι από γνώμη, να σας πω μια γνώμη παιδιά αν θέλετε, έτσι. Αυτό είναι σε άλλα επίπεδα. Να σας πω μια γνώμη. Ναι. Είμαστε ας πούμε δύο μηχανικοί. Εσύ λες να τη βάλω τη βίδα έτσι, όπως λέω να τη βάλουμε έτσι. Για να δείξει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν λέει τη γνώμη του, αλλά λέει αυτά που λέει ο Χριστός, τελειώνει το κομματάκι αυτό της επιστολής, λέγοντας ότι ούκ ημί Απόστολος, ούκ ημί ελεύθερος, ουχή Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα, δεν είδα εγώ τον Θεό λέει, ού το έργο μου ημί σε στέν Κυρίω, δεν είσαι στής το έργο μου, ή άλλη ούκ ημί Απόστολος, αλλαγή ημίν ημί. Άσχετα αν άλλοι λένε λέει ότι εσύ δεν είσαι Απόστολος, άσχετο, εγώ είμαι όμως λέει. Η γάρ σφραγής εμείς Αποστολής, εμείς είστε εν Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν αφού εσείς είστε, εγώ είμαι, θα σας πω αυτά που πρέπει να γίνουν. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ιστορίες, γιατί ξέρετε ο άνθρωπος έτσι κάνει. Όταν κάτι δεν του φτάνει, του κάνει κρεμαστάρι. Τι σημαίνει, αυτή η λάμπα επειδή δεν τη φτάνω, πολύ ψηλά είναι. Δεν είναι πολύ ψηλά. Θα πάρεις από μια σκάλα και θα τη φτάσεις. Αλλά επειδή δεν θέλει να πάρει σκάλα, επειδή δεν θέλει να αυτό, κοιτάει και λέει, α, ψηλά είναι, ας θα τη φτιάξει ο γείτονας. Ούτε αυτό πρέπει να κάνουμε, ούτε το άλλο. Ταπεινά, όπως έλεγε ένας μεγάλος σοφός, ο ταπεινός άνθρωπος ακούει και ωφελείται. Και άπαγε της βλαστημίας, να μην ακούσουμε αιρετικών, να μην ακούσουμε άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει αληθινά στον Χριστό, αλλά να ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο. Πού θέλω να καταλήξω με δύο λόγια. Ότι αυτό που γράφει το πρόγραμμα της Εκκλησίας, αυτό θα κάνουμε και εμείς. Έτσι. Ούτε θα νηστέψουμε Πέμπτη και Σάββατο, ούτε θα νηστέψουμε το καλοκαίρι επειδή έτσι μας ήρθε, για να βγούμε στην παραλία. Α, ναι, υπάρχει και αυτή η νηστεία. Μην ξεχνιόμαστε. Η νηστεία της παραλίας. Ξεκινάει το Μάιο. Όλο το Μάιο νηστεύουν άντρες γυναίκες για να βγουν στην παραλία. Όχι, εμείς θα νηστέψουμε τώρα. Τι λέει, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Τώρα δεν νηστέψω. Ούτε όπως θέλουμε, γιατί υπάρχει και το θέμα εκείνο, εκτός αν έχουμε ειδική νηστεία για κάποιον λόγο, μπορώ να πω εγώ, ξέρεις, μου ήρθε, δεν θα νηστέψω μόνο από κρέας, γάλα και αυγά και τα λοιπά, θα νηστέψω και από ψωμί και από νερό και από... Μα δεν λέει πουθενά έτσι. Πρέπει να έχουμε όλοι μας ένα πρόγραμμα. Έτσι. Και μετά ο καθένας όσο μπορεί να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει από αυτό το πρόγραμμα. Άλλος όπως σίγουρα μπορεί πιο αυστηρά. Άλλος λιγότερο αυστηρά σε σχέση με την νηστεία. Αυτά περί κρεοφαγίας λοιπόν, αν και το θέμα μας δεν είναι η κρεοφαγία αδερφοί μου, είναι η ανθρωποφαγία, γιατί ζούμε στην εποχή της ανθρωποφαγίας, έτσι. Θα φτάσουμε στην τελική κρίση, μη έχοντας φάει κρέας 150 μέρες το χρόνο, 160, και έχοντας φάει τον αδερφό μας 160 φορές, αυτό δεν είναι, δεν λέει, έτσι. Αλλά παρόλο που μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της ανθρωποφαγίας, αυτό μην το ξεχνάτε, οι άνθρωποι τρώνε σάρκες, όχι των ζώων, αλλά των αδερφών τους. Παρένθεση να τώρα με αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, θυμόμαστε κάτι ηγέτες, κομμουνιστές κατά τα άλλα, Στάλιν και τέτοια, οι οποίοι όσα χρόνια ήταν στην εξουσία, έφαγαν τις σάρκες εκατομμυρίων ανθρώπων, με μια εντολή τους. Μπορεί ο Στάλιν να νήστευε παρόλα αυτά. Λέμε τώρα κάτι. Και αφήνουμε λοιπόν τα περί
νηστείες, γιατί τα είπαμε και άλλες φορές, τα περί ψυχοσάββατο και τι είπαμε και την προηγούμενη φορά, έτσι, θυμάστε, να το ξαναπώ, κάνουμε το ψυχοσάββατο τώρα, γιατί θυμόμαστε την κρίση και θυμόμαστε αυτό που σας είπα, ότι και οι νεκροί θα ξυπνήσουν και θα πάνε και μπροστά στο δικαστήριο. Όλοι θα πάνε. Λένε μερικοί να ζω να τα δω ή μερικοί λένε να μην ζω να τα δω. Δεν έχει σημασία, θα τα δεις. Έτσι. Είτε πεθαμένος εσύ είτε ζωντανός, όταν γίνει τελική κρίση θα την δεις. Όποια μέρα και γίνει, όποια ώρα και γίνει, την οποία την ξέρει μόνο ο Θεός. Μόνο ο Χριστός, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Ο Χριστός κάνει και την κρίση. Μην πείτε ποτέ σε κανένα, πες τον ό,τι άλλο θέλετε. Πες τον θα γίνεις αλήτης, θα γίνεις κακός άνθρωπος, θέλω πω. Μην τον πεις θα πας στην κόλλα στον παράδεισο. Αυτό είναι το μοναδικό που δεν μπορεί να πεις. Να το ξέρετε. Όλα τα άλλα μπορείς να τα πεις. Παραδείγματος χάρη έχεις μια διέστη και λες ότι άμα συνεχίσεις έτσι θα καταλήξεις εκεί. Αλλά τα περί τελικής κρίσης ανήκουν μόνο στον Χριστό και μη γελιέστε. Και τα ακούω δυστυχώς και σήμερα τα άκουσα. Λέει κάποιος πνευματικός άνθρωπος, είπε σε κάποιον ότι αν δεν κάνεις αυτό θα πας στην κόλαση. Και ο Χριστός μας κάνει τόσα μυστήρια στον άνθρωπο και τόσο κόπο για να τον σώσει. Ε? Και εμείς πετάμε μια κουβέντα εκεί πέρα. Πα! Έτσι, γιατί είμαστε χαζοί. Ανόητοι δηλαδή. Τι να πω. Να πω μόνο ένα, ότι ο Άγιος Αντώνιος είχε. Το είχε δει αυτό, είχε δει τις παγίδες που βάζει ο διάβολος κάθε μέρα και έλεγε δεν μπορεί να σωθεί κανείς. Και έρχονται μερικοί και λένε 1, 2, 3, 4, να κάνεις αυτά να σωθείς. Άμα δεν κάνεις αυτά θα πας στην κόλαση. Εγώ έχω ακούσει και χειρότερα αδερφή μου από γεροντάδες και αυτά, οι οποίοι έλεγαν ότι άμα δεν κάτσεις μαζί μου εδώ θα πας στην κόλαση. Φοβερά πράγματα. Ορθοδοξία ώρα 0. Γι' αυτό να είστε φωτισμένοι άνθρωποι. Και άσχετο αν φωνάζετε, τσιρίζετε ή κάνετε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν σε μερικούς τύπους, να είστε ειλικρινείς. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την εικόνα τη δυνατή. Ποια είναι αυτή η εικόνα δυνατή? Είναι η τελική κρίση. Ναι. Την Κυριακή αυτήν γιορτάζουμε, θυμόμαστε την τελική κρίση, την άλλη Κυριακή την απώλεια του Παραδείσου. Έτσι. Πάνε μαζί αυτά. Θα μπορούσαμε πρώτα να θυμηθούμε την απώλεια του Παραδείσου. Αλλά είναι μαζί αυτό. Έτσι. Τελική κρίση λοιπόν. Άρα η τελική κρίση είναι η απώλεια του Παραδείσου ή είναι η απώλεια του Χριστού. Τι είναι. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία όταν μπεις θέλει όλες τις τάξεις να περάσεις για να μάθεις να γίνεις καθηγητής πανεπιστήμιου. Τα δηλαδή σημαίνει 16 χρόνια και άλλα 4-5 αυτό. Θέλει 20 χρόνια μέσα στην Εκκλησία να είσαι για να μάθεις μερικά πράγματα. Έτσι, χοντρικά τα λέω, για να έρθει και ο φωτισμός μαζί με την προσπάθεια που θα κάνεις. Πάμε λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 25 κεφάλαιο, 31 με 46 στίχο, για να δούμε πώς θα χωριστούν τα πρόβατα από τα κατσίγια. Μεγάλη δουλειά θα δούμε, λέει κάποιος. Και όμως, αν βγούμε έξω στο αγρό, θα πρέπει να παρακολουθούμε μερικές αυτές. Ο τσομπάνος χωρίς να ξέρει, χωρίζει τα ζώα μεταξύ τους. Έτσι. Δεν αφήνει κάποιον να φύγει μόνο του μακριά. Το φέρνει πίσω, να είναι όλοι μαζί. Γιατί όταν είναι όλα μαζί, δεν μπορεί ο λύκος να κάνει πολλή δουλειά. Και όταν είναι και τα σκυλιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, μια φορά ήρθε, αλλά ήρθε άδοξα θα λέγαμε, έτσι, σαν ένας απλός, ούτε φαινόταν πουθενά. Τώρα όταν έρθει αυτή με τη δόξα του, η δόξα του ξέρετε τι σημαίνει, του Θεού, ένα φως το οποίο δεν μπορεί να το διεθνητός, παρένθεση μην ασχολείστε με αυτά που βγαίνουν κάθε τόσο στο διαδίκτυο, ότι φάνηκε ένας άγγελος και φάνηκε ένα, τίποτα δεν φάνηκε. Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα εμείς, πάρε το χαμπάρι. Με τα μάτια του σώματος εννοώ, έτσι. Όταν έρθει λοιπόν με τη δόξα τι σημαίνει, περίλαμπρο φως, άκτιστο φως, δισεκατομμύρια αγγέλων γύρω-γύρω που θα κάνουν τα φτερά τους έτσι, ο Σταυρός μπροστά, ο Πάνχρησος και ο Πάντιμος, η Παναγία μας, ο Πρόδρομος, όλοι αυτοί γύρω-γύρω. Ε? Έτσι θα φανερωθεί τώρα, δεύτερη φορά, όχι σαν την πρώτη φορά. Και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού προλαμβάνω εγώ του κειμένου, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, θρόνος δόξης,
Φανταστείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε με τα δεδομένα που έχετε για θρόνο, ότι θα πιάσει το 1 εκατομμυριοστό του θρόνου δόξης που κάθεται ο Κύριος. Και συναχθήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Πάντα τα έθνη τι σημαίνει, μια πρόχειρο υπολογισμό, πόσα δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή ο κόσμος, 7,5 δισεκατομμύρια, 8 λένε άλλοι. Εύκολο να τους μαζέψουμε έτσι, πες, να μαζευτούν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί μερικοί λένε εντάξει, τι θα. Βλέπετε, πάντα τα έθνη. Αλλά δεν λέμε μόνο τους ζωντανούς. Ας υποθέσουμε ότι οι ζωντανοί θα είναι 8 δισεκατομμύρια, τότε 10 σας βάζω εγώ. Και άλλα μερικά δισεκατομμύρια που πέθαναν από την αρχή του κόσμου, έτσι. Θα φανερωθούν όλοι αυτοί εκεί. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων. Απαλλήλων, ναι. Τι σημαίνει. Μπορεί και έναν δίπλα στον άλλον να είναι. Μπορεί να είναι κυπιασμένοι χέρι-χέρι και να τους χωρίσει. Ως περοποιημή να φορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Όπως ο Σομπάνος λέει, χωρίζει τα πρόβατα τα οποία είναι έρημα από τα κατσίκια για να μην τα πληγώσουν. Έτσι. Μεγάλη κουβέντα και αυτή. Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αφού τα διερήφια εξ ευωνύμων. Εκ της φύσεως λοιπόν των ζώων αυτών, το προβατάκι συμβολίζει τον Χριστό και το κατσικάκι συμβολίζει τον διάβολο που έχει κέρατα. Γι' αυτό θα πάει από αριστερά και το προβατάκι θα πάει από δεξιά. Τότε αρεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού, στα προβατάκια. Δεύτε ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσε την ετοιμασμένη μη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Δηλαδή σαν να λέμε περιμέναμε χιλιάδες χρόνια αυτό το πράγμα να γίνει. Εμείς περιμένουμε και μια φορά χιλιάδες ώρες και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Χιλιάδες μέρες και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Χιλιάδες χρόνια περιμέναμε να γίνει αυτό. Να κληρονομήσετε την βασιλεία την οποία ετοίμασα για εσάς. Έτσι. Γιατί, στο 35 στίχο, επίνασα γά και εδώ κατέμει φαγήν. Τα καταλαβαίνετε αυτά. Εδίψησα και εποτίσατε με. Ξένος ήμιν και συνηγάγεται με. Γυμνός και περιβάλλεται με. Ισθένησα και επισκέψαστε με. Εν φυλακή ήμιν και ήλθετε προς με. Γι' αυτό το λόγο λέει θα έρθετε μαζί μου στην Δευτέρα παρουσία εκ δεξιών, γιατί βγήκατε από τον εαυτό σας, χαλάσατε το πρόγραμμά σας, την ξεκούρασή σας, μπήκατε σε χώρους που δεν θέλατε να πάτε όπως οι φυλακές και τα νοσοκομεία, βγάλατε το δεύτερο ρούχο σας και μου το δώστε, δώστε ένα πιάτο φαΐ να φάω, 2, 3, 5, ό,τι είχε ο καθένας και με φιλοξενήσατε. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδαμε ξένων και συνηγάβομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν, πότε δε σε είδαμε ασθενή ή εν φυλακή και ήρθαμε πρόσε, μωρά, έτσι, οι χριστιανοί, θα τα έχουν ξεχασμένα όλα αυτά που θα έχουν κάνει οι σωσμένοι. Ήθελα πότε, σιγά, πότε κάναμε εμείς καλό. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού κάνει το καλό και το ρίχνει στο γυαλό. Δεν μετράει. Έχει κάνει βιβλίο που να γράφει. Και φυσικά, ενώ θα ξέρουν, γιατί λέει κάποιος τώρα τι μας κοροϊδεύει, αφού ξέρει ότι ό,τι κάνουμε σαν άνθρωπο, απλό το κάνουμε στον Χριστό τον ίδιο. Το ξέρει ότι εννοώ. Μα δεν εννοεί αυτό, αδελφοί μου. Εννοεί αυτό ακριβώς το προηγούμενο που σας είπα. Ότι ο χριστιανός σφραγίζει τα έργα που κάνει και τα αφήνει στην άκρη όπως διώχνει τους κακούς λογισμούς. Δεν τα θυμάται δηλαδή. Δεν τα υπολογίζει. Δεν λέει θα πάω να πάρω, θα δείξω ένα κατάλογο στο Χριστό και θα πω φέρε μου αυτά. Έχει μια ελπίδα όμως ότι μήπως και κάνοντας όλα αυτά τον επισκεφτεί ο Θεός. Και αυτό εδώ σφραγίζεται τώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Άγιος δεν ξέρει ότι είναι Άγιος, έτσι, δεν θα καταλάβει εκείνη την ώρα γιατί και πώς και τι. Θα πει, εμείς κάναμε αυτό που πρέπει να κάναμε, δεν κάναμε κάτι παραπάνω. Έτσι, αυτής της κατηγορίας άνθρωποι να είστε. Και γι' αυτό ακριβώς μετά κάνει ο Κύριος και τον το επόμενο βήμα για να καταλάβουν τη διαφορά σε σωσμένοι. Τι γίνεται, αφού λέει φυσικά αποκριθείς ο βασιλεύς ερεί αυτούς, αμήν λέω ημίν, εφόσον επιείσατε ενίτου των ελαχίστων αδερφών μου, εμεί επιείσατε, δηλαδή
Σας λέω με σιγουριά, αυτό είναι το αμήν, ότι αφού το κάνατε στο Γιάννη, στον Κώστα, στη Μαρία, στην Αθηνά, το κάνατε σε μένα. Σαν να τους λέει, μη στην απουργία, θα τα κανόνισα εγώ, γιατί μόνο εγώ μπορώ να δώσω το ok. Κανείς άλλος. Πάω πάλι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Κανείς άνθρωπος, κανείς άγγελος, κανείς άγιος, μόνο εκείνος μπορεί να δώσει το ok. Γι' αυτό και ελπίζουμε σε εκείνον. Ε? Δεν λέει στο πιστεύω, πιστεύω στον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Θανάσιο, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν. Δεν λέει στον Άγιο Θανάσιο. Γι' αυτό μόνο εκείνος μπορεί να το κάνει αυτό. Και αμέσως μετά, δυστυχώς, να μην βρεθούμε σε αυτή την κατηγορία, σε αυτούς τους ανθρώπους, ερείτης εξεβονίμων, θα πεις τους από αριστερά. Πορεύεστε από μου οι κατηραμένοι, εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Εκεί που είχα κάνει ένα μέρος για να πάει ο διάβολος, γιατί του ζήτησε, έως φόρος, εκεί θα πάτε κι εσείς. Γιατί, ξένος ήμην και ου συνηγάγετε με. Δεν είχαν χαμπάρει αυτοί οι άνθρωποι από φιλοξενία. Γενικότερα, έτσι φιλοξενία μπορεί να ξεκινήσει από να, ακόμα και ένα φίλο σου να βάλεις στο σπίτι σου να κοιμηθεί, που είναι αδερφός, πάλι ξεβουλεύεσαι. Και να φτάσει μέχρι το να βγεις εσύ από το σπίτι σου για να μπει ένας άλλος. Παρένθεση, όχι λαθρομετανάστες. Για να μην παρεξηγούμαστε. Αυτοί έχουν σχέδιο, όχι αυτούς. Αυτοί να πάνε στα σπίτια τους, έχουν σπίτι να πάνε. Στη Σομαλία και στο Μαρόκο. Τέλος πάντων. Εδίψισα επίνα σαγάρ και ούκ εδώ κατά μη φαγήν, εδίψισα και ούκ εμποτίσα τέμε, τι να δώσει ένα ποτήρι νερό σε έναν άνθρωπο, ε? Κι όμως, ούτε αυτό. Ξένος ήμην και ού συνηγάγεται με. Γυμνός και ού περιβάλλεται με. Ασθενής και εν τη φυλακή και ού επισκέπεστε με. Αυτά είναι πιο δύσκολα ακόμα. Ο άλλος προκειμένου να μαζεύει λεφτά, όχι να πάει στο νοσοκομείο και στη φυλακή, αλλά ούτε έδινε το τελευταίο, ας πούμε, γιατί δεν πίστευε στην ελεημοσύνη σε καμιά περίπτωση. Και εδώ παλεύουμε εμείς βέβαια, οι χριστιανοί, να πιστέψουμε στην ελεημοσύνη, έτσι, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Περισσότεροι χριστιανοί δεν πιστεύουν στην ελεημοσύνη καθόλου. Ένα μέρος πιστεύει στη μισή ελεημοσύνη, δηλαδή στο περίσσευμα, έβλεπε με περισσεύω το δώσω. Και ένα μέρος μόνο πολύ, 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 πολύ μικρό, δίνει και τα ρούχα που φοράει. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες. Άλλοι τώρα αυτοί, αυτοί πονηροί. Και πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ο διεκονής αμέσως. Ήταν δυνατό, λέγεστε, να μην σε δούμε στη φυλακή και να μην έρθουμε. Πώς το δουλέψεις, θα πήγαινε ο Χριστός στη φυλακή και θα πήγαινε να τον δεις. Όχι, θα πήγαινε ο αδερφός, αφού το ξέρουμε αυτό. Τότε αποκριθήσατε αυτής λέγον, αμήν λέγω ημίν, εφόσον ούκ επιείσατε ενή τούτων των ελαχίστων, ουδέ μη επιείσατε, αυτό δεν το κάνετε σε κανέναν, ούτε δώσατε να φάει, ούτε να πιει, ούτε να κοιμηθεί, ούτε ούτε τίποτα, 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 τότε δεν το κάνατε και σε μένα. Τι κάνατε μια ζωή, μαμ, κακά και νάνι, αυτό κάνατε. Έτσι. Παλιώναν τα έπιπλα, τα αλλάζατε τα έπιπλα. Τα πετούσατε μετά στο κάδο. Πήγαινε ο φτωχός να μάζει τον κάδο. Δεν τα δίνεις εσύ. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη, δεν ξέρω εσείς αδερφοί μου από εκεί που μας παρακολουθείτε, έχουν πολύ ωραίους κάδους. Γεμάτους με πράγματα. Γεμάτους. Δεν μπορώ να φανταστείτε, γιατί δεν έχουμε ελεημοσύνη. Να πεις αυτό την καρέκλα, αυτό το ψυγείο, αυτό το αυτό, για να πάρω τον πράδερφε, το πάει στον κάδο. Εδώ έτσι έχουμε. Αυτή είναι η παράδοση. Δεν τον πάει στον αδερφό, αλλά ποιος είσαι να στο δώσω. Και τότε αποκριθήσετε αυτής λέγον, αμήν λέγω ημίν, ναι, τα είπαμε αυτό, και απελεύσονται ούτι η σκόλαση είναι αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωή είναι αιώνιον. Η δίκαιη είναι η ευσεβής φυσικά, οι οποίοι πίστευαν και λέγανε, άντε να δώσω, άντε να κάνω, άντε να βοηθήσω. Δεν πειράζει, άνθρωπος είναι και αυτό. Πόσο μάλλον να φτάσουμε να πούμε, Θεός είναι και αυτός, ο Χριστός είναι και αυτός. Ανθρωποφαγία λοιπόν, αδελφοί μου, να μην τρώτε κρέας, αλλά μην τρώτε και ανθρώπους. Και τελική κρίση, που σημαίνει ότι δεν βαριέσαι. Είτε είμαστε 5 ή 50, θα μπορούμε να πούμε με ουράνια προοπτική ότι τα φάγαμε τα ψωμιά μας
και ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή, ή μάλλον να ετοιμαζόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για αυτήν ακριβώς τη στιγμή, που θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Να παρακαλούμε τον Χριστό να μας δώσει προετοιμασία, να μας δώσει τη μετάνοια αυτή, να μας δώσει την πρακτική αυτή, έτσι. Αφού των πέντε πράγματα, τα οποία πέντε πράγματα αυτά μην τα βλέπετε μόνο υλικά, δείτε και πνευματικά. Δηλαδή όταν λέει μέσα διψούσα και δεν με έδωσες να πιω, μιλάει και το Λόγο του Θεού, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, νεράκι, ναι, αλλά κάποτε ένα λόγο παρηγοριάς περίμενα, ένα λόγο Χριστού και δεν με έδωσες. Ή πεινούσα και δεν με έδωσες να φάω, δεν είναι μόνο το ψωμί. Το λέει, ου και πάρ' το μόνο ζήστε άνθρωπος. Αλλά και επαντή λόγω του παρεμβαίνου διαστήματος Χριστού. Δεν το στηρίξαμε και τον άνθρωπο που πεινούσε. Να πάμε να κάτσουμε κοντά του. Ή να το πούμε, έλα κάτσε εδώ βρε αδερφέ και εσύ και ξεκουράσου λίγο. Το δε άλλο, το ότι πήγα στη φυλακή, δεν είναι μόνο να είναι και να έχει ένα ίδρυμα κράτηση στην περιοχή μου και να πάω να δω έναν φυλακισμένο. Όχι. Είναι να πάω να βγάλω και έναν άνθρωπο από τη φυλακή του εαυτού του. Με οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται μόνο λόγια, αδελφοί μου. Καμιά φορά μόνο και η παρέα φτάνει. Το παράδειγμα φτάνει. Και να πει ο άλλος γιατί το κάνει αυτός αυτό. Να το κάνω κι εγώ. Επίσης, στο νοσοκομείο, εμείς έχουμε νοσοκομείο δίπλα μας είναι. Εσείς μπορεί να μην έχετε, να έχετε μακριά νοσοκομείο εκεί που είστε. Να είστε σε ένα χωριό. Δεν είναι μόνο να πάω στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο. Είναι ένα άνθρωπο άρρωστο, αν μπόρεσα να τον βοηθήσω λίγο. Είτε σωματικά είτε πνευματικά, που είναι ανώτερο. Να ξοδέψω λίγο δηλαδή από τις γνώσεις μου, από την δυνατότητά μου, από το αυτό για να τον κάνω καλά. Και φυσικά όλα τα άλλα, φανταστείτε ότι υπάρχουν και πνευματικά, δηλαδή και στο φαγητό και στο ντύσιμο. Έτσι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πάνε όπως να είναι. Τους είπαμε ποτέ κάτι να τους ντύσουμε. Να τους ντύσουμε. Βέβαια, δυστυχώς, συναντάμε πόρτες κλειστές, ανθρώπους οι οποίοι είναι απερίγραπτοι, αλλά παρόλα αυτά η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Έλα εδώ κι εσύ, να σου πω πώς μπορείς να σωθείς. Έχει ο Θεός και πολλά λέμε, γι' αυτό με το καλό να θυμηθούμε και τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση και να δώσει ο Θεός να δικαιωθούμε και αν θέλετε όχι κοσμικά αλλά και σε αυτή τη ζωή και από τους κακούς που μας επιβουλεύονται να μας καταδικάσουν αλλά και στην πράξη, ποια είναι η πράξη, να κάποια στιγμή είναι η δικαίωση όταν δεν κάνει να λέμε με συνέχεια βέβαια στον άλλον, στο είπα εγώ και στο έκανα, αλλά είναι δικαίωση όταν μαθαίνεις ότι αυτό που είπες σε κάποιον έτσι ήταν και έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι κατέληξε. Βέβαια, πολλές φορές λυπάσαι και γι' αυτό, αλλά δικαιώνεσαι κιόλας μαζί με τα άλλα. Εύχομαι λοιπόν με τις πρεσβείες των Αγίων μας και των γεκινημένων μας, οι οποίοι προσεύχονται και αυτοί για μας, να ξέρετε, όχι μόνο εμείς για αυτούς, να σωθείτε όλοι και εσείς να εύχεστε για μένα. Αδελφοί, βρώμα ημάς ου παρίστηση το Θεό, ούτε γάρε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν μη φάγομεν υστερούμεθα. Βλέπετε δε μήπως η εξουσία ημών αυτή πρόσκομα γέννεται της ασθενούσιν. Εάν γάρ της είδησε τον έχοντα γνώσιν, εν ειδωλείο κατά κείμενον, ουχή η συνείδησης αυτού ασθενούς όντως οικοδομηθήσετε, εις το τα ειδωλώθητα εστίν. Και απολύτε ο ασθενών, αδελφός, επί τη σύ γνώση, διόν Χριστός απέθανεν. Ούτω δε αμαρτάνοντες εις τους αδελφούς και τύπτοντες αυτών την συνείδησιν, ασθενούσαν, εις Χριστόν αμαρτάνετε. Διόπερ ή βρώμα σκανδαλίζει τον αδελφόν μου, ου μη φάγω κρέα, εις τον αιώνα, ή να μη τον αδελφόν μου σκανδαλίσω. Ουκ ημί Απόστολος, ουκ ημί Ελεύθερος, ουχή ήσουν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα, ου των έργων μου ημί σε έστε εν Κυρίω, η άλλη σου κοιμή Απόστολος, αλλά γε ημίν ημί. Η γάς φραγής της εμείς Αποστολής, ημί σε στέ εν Κύριο. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού είπεν αυτό. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ.
ήδη σωτηθερίζω όπου έσπειρα και συνάγω όθενού διεσκόρπισα. Εδιούν σε βαλήν το αργύριόν μου τις τραπεζίτες και ελθόν εγώ εκομισάμιν αν το αιμόν συντόκο. Άρα τεούν απ' αυτού το τάλαντον και δότε το έχοντι τα 10 τάλαντα. Το γάρ έχοντι παντί δοθήσετε και περισευθήσετε. Από δε του μη έχοντος και ο έχει αρθήσετε απ' αυτού. Και των αχρίων δούλων εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων ως περοποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξεβονίμων. Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν. Εδίψισα και εποτίσατε με. Ξένος ήμιν και συναγάγετε με. Γυμνός και περιεβάλετε με. Ισθένησα και επεσκέψαστε με. Εν φυλακή ήμιν και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες. Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και εποτίσαμεν. Πότε δε σε είδομεν ξένων και συνηγάγομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν. Πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προσέ. Και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής. Αμήν λέγω ημίν. Εφόσον επίησατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Τότε ερή και της εξεβονίμων. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνασα γάρ και ούκ εδώ κατέμι φαγήν. Εδίψισα και ούκ εποτίσατε με. Ξένος ήμιν και ού συνηγάγετε με. Γυμνός και ού περιεβάλλετε με. Ασθενής και εν φυλακή και ού επεσκέψαστε με. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες. Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ού διεικονίσαμε ένση. Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον. Αμήν λέγω ημίν. Εφόσον ούκ επίησατε ενή τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Και απελεύσονται ούτι η σκόλαση αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωή αιώνιον.